Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός. Λόγος απολογητικός προς εκείνους που κατηγορούν τις Άγιες εικόνες. Θα έπρεπε βέβαια εμείς, συναισθανόμενοι πάντοτε την αναξιότητά μας, να σιωπούμε και να εξομολογούμαστε στο Θεό τις αμαρτίες μας, αλλά όταν όλα στο καιρό τους είναι καλά. Επειδή όμως βλέπω την Εκκλησία την οποία ο Θεός έκτισε επάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών με ακρογωνιαίο λίθο τον Χριστό τον Υιό Του, να βάλετε σαν σε θαλάσσια φουρτούνα που υψώνεται με αλλεπάλληλα κύματα και να ανακατώνεται και να αναταράσσεται από τη βίαιη πνοή των πονηρών πνευμάτων και το χιτώνα του Χριστού, τον υφασμένο με τη χάρη του Θεού αυτόν που οι απόγονοι των ασεβών θέλουν με αφθάδια να κομματιάσουν, τον βλέπουν να σχίζεται και το σώμα του, δηλαδή το λαό του Θεού και τη θεοπαράδοτη από παλιά διδασκαλία της Εκκλησίας, να κατακαιρματίζεται σε διάφορες δοξασίες. Γι' αυτό θεώρησα πως δεν είναι σωστό να σιωπώ και να δέσω τη γλώσσα μου, φέροντας στη σκέψη μου την απόφαση που απειλεί λέγοντας, αν υποχωρήσεις δεν θα έχεις την επιδοκιμασία μου. Και αν δεις το φωνικό μαχαίρι να πλησιάζει και δεν ειδοποιήσεις τον αδερφό σου, θα ζητήσω το αίμα του από σένα. Επειδή λοιπόν με τάρασε αφόρητος φόβος, αποφάσισα να μιλήσω, χωρίς να υπολογίσω μπροστά στην αλήθεια το μεγαλείο των βασιλέων, γιατί άκουσα τον Θεοπάτορα Δαβίδ να λέει, μιλούσα μπροστά σε βασιλείς και δεν ντρεπόμουνα, και μάλιστα κεντριζόμουνα από αυτό ακόμα πιο πολύ να μιλήσω. Γιατί είναι φοβερό πράγμα ο λόγος του βασιλιά που καταδυναστεύει τους υπηκόους και είναι ανέκαθεν λίγοι εκείνοι που περιφρόνησαν τα βασιλικά διατάγματα. Όσοι δηλαδή γνωρίζουν ότι ο επίγειος βασιλιάς εξουσιάζεται από τον Θεό και ότι οι νόμοι είναι ισχυρότεροι των βασιλέων. Πριν απ' όλα, αφού στερέωσα στο λογισμό σαν σε κάποια καρίνα ή θεμέλιο τη διαφύλαξη της εκκλησιαστικής παραδόσεως με την οποία είναι φυσικό να εξασφαλίζεται η σωτηρία, άνοιξα τη βαλβίδα του λόγου και σαν άλογο καλά χαλιναγωγημένο το παρακίνησα να ξεκινήσει από την αφετηρία, γιατί πραγματικά νόμισα πως είναι πάρα πολύ φοβερό η εκκλησία που λάμπει με τόσα προτερήματα και είναι στολισμένη με τις θεοδίδακτες παραδόσεις των ευσεβεστάτων πατέρων να επιστρέφει στα φτωχά πράγματα, επειδή φοβάται εκεί που δεν υπάρχει φόβος και σαν να μην έχει γνωρίσει τον αληθινό Θεό, να παίρνει τον κατήφορο της ειδωλολατρίας και να εγκαταλείπει την τελειότητα για ασήμαντες αφορμές, σαν να έχει ένα μικρό ψεγάδι σε ένα ωραιότατο πρόσωπο που με την αδιόρατη παρεμβολή του καταστρέφει το σύνολο της ομορφιάς. Γιατί το μικρό δεν είναι μικρό όταν προξενεί μεγάλο κακό. Όπως δεν είναι μικρό ψεγάδι το να ανατραπεί η θεοδίδακτη παράδοση της Εκκλησίας, πράγμα που καταδίκασαν οι προηγούμενοι οδηγοί μας, των οποίων είναι χρέος μας, αφού εξετάσουμε καλά την πολιτεία τους, να μιμούμαστε την πίστη τους. Παρακαλώ λοιπόν θερμά πρώτα τον Παντοκράτορα Κύριο, μπροστά στον οποίον όλα είναι γυμνά και ολοφάνερα, προς τον οποίον απευθύνεται ο λόγος μου και ο οποίος γνωρίζει στην περίπτωση αυτή την καθαρότητα της ταπεινής μου γνώμης και την ειλικρίνειά του σκοπού μου, να μου δώσει λόγο με το άνοιγμα του στόματός μου και αφού πάρει στα χέρια του τα χαλινάδια του νου μου, να τον αποσπάσει προς τον εαυτό του για να τραβήσω τον δρόμο μπροστά και ίσια, χωρίς να παρεκκλίνω προς εκείνα που νομίζονται καλά ή όσα είναι γνωστά ως ολοφάνερα εσφαλμένα. Έπειτα παρακαλώ όλο το λαό του Θεού, το έθνος το Άγιο, το βασίλειο ιεράτευμα μαζί με τον καλό ποιμένα του λογικού ποιμνίου του Χριστού, ο οποίος απεικονίζει στον εαυτό του την ιεραρχία του Χριστού, να δεχθούν με αγαθή διάθεση το λόγο μου, χωρίς να δίνουν σημασία στην ελάχιστη αξία του ή να αναζητούν εσωστροφία λόγων, γιατί σε αυτά δεν είμαι ειδήμων ο φτωχός εγώ, αλλά αναζητούν τη δύναμη των νοημάτων, γιατί η βασιλεία των ουρανών δεν είναι θέμα λόγων αλλά δυνάμεως. Άλλωστε σκοπός μου δεν είναι να νικήσω, αλλά να απλώσω χέρι στην αλήθεια που πολεμείται. Χέρι δυνάμεως,
που το απλώνει η αγαθή διάθεση. Αφού λοιπόν επικαλέστηκα ως βοηθόν την ενυπόστατη αλήθεια, θα αρχίσω από εδώ του λόγου. Γνωρίζω εκείνον που αδιάψευστα είπε «Ο Κύριος ο Θεός είναι ένας Κύριος». Και τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο σε αυτόν θα λατρεύεις. Και δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί. Και δεν θα κατασκευάσεις κανένα γλυπτό ομοίωμα από όσα υπάρχουν πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη. Και να είναι ντροπιασμένοι όλοι όσοι προσκυνούν τα αγάλματα. Και να εξαφανιστούν οι θεοί που δεν δημιουργήσαν τον ουρανό και τη γη. Και όλα όσα κατά τον ίδιο τρόπο τα παλιά χρόνια είπε ο Θεός στους πατέρες και στους προφήτες. Και στις τελευταίες μέρες είπε σε εμάς με το μονογενή του Υιό, με τον οποίο δημιούργησε και το σύμπαν. Γνωρίζω εκείνον που είπε «Αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό που έστειλες». Πιστεύω σε ένα Θεό, μια αρχή των όλων, άναρχο, άπτιστο, άφθαρτο και αθάνατο, αιώνιο και αίδιο, ακατάληπτο, ασώματο, αόρατο, απερίγραπτο, ασχημάτιστο, μια ουσία υπερούσια, υπέρθυη θεότητα, με τρεις υποστάσεις, σε Πατέρα και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και αυτόν μόνο λατρεύω και σε αυτόν μόνο προσφέρω την λατρευτική προσκύνηση. Ένα Θεό προσκυνώ, μια θεότητα, αλλά λατρεύω και τρεις υποστάσεις, Θεό Πατέρα και Θεό Υιό Σαρκωμένο και Θεό Άγιο Πνεύμα, ένα Θεό. Δεν προσκυνώ την κτήση αντί για τον κτίστη, αλλά προσκυνώ τον κτίστη που κτίστηκε κατά την ανθρώπινη φύση και κατέβηκε στην κτήση, χωρίς να μειωθεί και να αλλοιωθεί, για να δοξάσει τη δική μου φύση και να με κάνει κοινωνό της Θείας Φύσεως. Μαζί με τον Βασιλιά και Θεό προσκυνώ και την αλουργίδα του σώματος, όχι σαν ένδυμα, αλλά σαν τέταρτο πρόσωπο, μακριά μια τέτοια βλασφήμια, αλλά ως ομόθυη, που διατέλεσε και έγινε όπως και αυτό το ίδιο που την έχρισε, αμετάβλητη. Γιατί δεν έγινε θεότητα η φύση της σάρκας, αλλά όπως ακριβώς ο λόγος έγινε σάρκα, χωρίς να υποστεί τροποποίηση και παρέμεινε ό,τι ήταν και πριν, έτσι και η σάρκα έγινε λόγος, χωρίς να χάσει αυτό ακριβώς που είναι, ταυτιζόμενη βέβαια με τον λόγο κατά την υπόσταση. Γι' αυτό παίρνω το θάρρος και εικονίζω τον αόρατο Θεό, όχι ως αόρατο, αλλά ως ορατόν που έγινε για μας προσλαμβάνοντας σάρκα και αίμα. Δεν εικονίζω την αόρατη θεότητα, αλλά εικονίζω τη σάρκα του Θεού που έγινε ορατή. Γιατί, αν είναι αδύνατο να εικονίσεις την ψυχή, πόσο μάλλον το Θεό που έδωσε στην ψυχή την άειλη ιδιότητα. Αλλά λένε, είπε ο Θεός μέσω του νομοθέτη Μωυσή, τον Κύριο το Θεό σου να προσκυνάς και αυτόν μόνο να λατρεύεις και να μην κατασκευάσεις κανένα ομοίωμα από αυτά που υπάρχουν στον ουρανό και στη γη. Αδελφοί, πραγματικά πλανιώνται όσοι δεν γνωρίζουν τις γραφές, ότι δηλαδή το γράμμα νεκρώνει ενώ το πνεύμα ζωοποιεί. Όσοι δεν ερευνούν το πνεύμα που κρύβεται κάτω από το γράμμα, προς αυτούς άξιζε να πω, εκείνος που σας δίδαξε αυτό, ας σας διδάξει και το επόμενο. Μάθε λοιπόν ότι κάπως έτσι τα ερμηνεύει ο νομοθέτης στο Δευτερονόμιο λέγοντας «Και μίλησε ο Κύριος σε μας μέσα από τη φωτιά. Ακούσατε τη φωνή των λόγων, αλλά δεν είδατε ομοίωμα, παρά μόνο φωνή και λίγο παρακάτω. Και φυλάξατε καλά τις ψυχές σας, επειδή δεν είδατε ομοίωμα την ημέρα που σας μίλησε ο Κύριος στο όρος Χορήβ μέσα από τη φωτιά, σαν να μην παρανομήσετε και κατασκευάσετε για τον εαυτό σας κανένα γλυπτό ομοίωμα, κανένα είδους εικόνα, κανένα ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού, κανένα ομοίωμα ζώου από αυτά που υπάρχουν επάνω στη γη, κανένα ομοίωμα φτερωτού αρπακτικού και τα λοιπά και ύστερα από μερικά, ούτε ποτέ κοιτάζοντας τον ουρανό και βλέποντας τον ήλιο και το φεγγάρι και τα αστέρια και όλη την ομορφιά του ουρανού να παρασυρθείς και να προσκυνήσεις αυτά και να τα λατρεύσεις. Βλέπεις πως ένας είναι ο σκοπός, να μην λατρεύσουν την κτήση αντί για τον κτίστη, ούτε να της προσφέρουν λατρευτική προσκύνηση, παρά μόνο στο Δημιουργό. Γι' αυτού
Γι' αυτό παντού συνδυάζει τη λατρεία του με την προσκύνηση. Λέει λοιπόν πάλι, δεν θα υπάρχουν για σένα θεοί, αλλά εκτός από μένα. Δεν θα κάνεις για τον εαυτό σου κανένα γλυπτό, ούτε κανένα ομοίωμα. Δεν θα τα προσκυνάς αυτά, ούτε θα τα λατρεύεις. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σας. Και πάλι, να γκρεμίσετε τους βωμούς τους και να θρηματίζετε τις στήλες τους και τα ιερά άλση τους και να ξεριζώσετε και τα αγάλματα των θεών τους, να τα κάψετε στη φωτιά, γιατί δεν θα προσκυνήσετε άλλο Θεό. Και λίγο παρακάτω. Και θεούς κοιτούς δεν θα κάνεις για τον εαυτό σου. Βλέπεις ότι εξαιτίας της ειδωλολατρείας απαγορεύει την εικονογραφία και ότι είναι αδύνατο να εικονίζεται ο άποσος και απερίγραπτος και αόρατος Θεός, διότι δεν έχετε δει την όψη του. Λέει, όπως είπε και ο Παύλος, όταν στάθηκε στη μέση του Αρείου Πάγου. Αφού λοιπόν είμαστε η γενιά του Θεού, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι ομοία με χρυσάφι ή με ασίμπι ή με πέτρα, με χάραγμα της τέχνης και της φαντασίας του ανθρώπου. Επομένως, αυτά είχαν νομοθετηθεί για τους Ιουδαίους που εύκολα μιλιστούσαν προς την ειδωλολατρεία. Εμείς όμως, για να μιλήσουμε θεολογικά, στους οποίους δόθηκε η δυνατότητα να αποφύγουμε την πλάνη της δυσιδαιμονίας και να πλησιάσουμε καθαρά το Θεό, να γνωρίσουμε καλά την αλήθεια και να λατρεύουμε μόνο το Θεό, να αποκτήσουμε την τελειότητα της θεογλωσίας και αφού ξεφύγουμε από την νηπιακή κατάσταση, να φτάσουμε να γίνουμε τέλειοι άντρες. Δεν βρισκόμαστε πια κάτω από την κηδεμονία παιδαγωγού, αφού πήραμε από το Θεό τη διακριτική ικανότητα να γνωρίσουμε τι είναι αυτό που εικονίζεται και τι είναι αυτό που δεν μπορεί να περιγραφεί με εικόνα. Γιατί λέει, δεν έχετε δει την όψη του. Πόσο μεγάλη είναι η σοφία του νομοθέτη. Πώς να εικονιστεί το αόρατο. Πώς να παρασταθεί το απερίγραπτο. Πώς να ζωγραφιστεί αυτό που δεν έχει ποσότητα, όγκο και όρια. Και να αποδοθεί ο χαρακτήρας αυτού που δεν έχει μορφή. Πώς να παρασταθεί με χρώματα του ασώματο. Τι είναι λοιπόν αυτό που αποκαλύπτεται με ενηματικό τρόπο. Είναι φανερό πως λέει όταν βλέπεις ο ασώματος να γίνεται άνθρωπος για σένα, τότε μπορείς να κάνεις την εικόνα της ανθρώπινης μορφής όταν ο όρατος γίνεται ορατός κατά τη σάρκα. Τότε να απεικονίσεις το μείωμα αυτού που φανερώθηκε. Όταν ο ασώματος και ασχημάτιστος και άποσος και άπειρος και πέρα από κάθε μέγεθος με την υπεροχή της φύσεώς του, αυτός που ενώ υπάρχει μια μορφή Θεού, παίρνοντας μορφή δούλου, με αυτή τη μορφή περιορίζεται σε όρια ποσού και μέτρου και αποκτά χαρακτηριστικά σώματος. Τότε σχεδίασε τον σε πίνακες και βάλε τον να τον βλέπουν αυτό που καταδέχτηκε να γίνει ορατός. Ζωγράφησε την ανέκφραση στην κατάβασή του, τη γέννησή του από την Παρθένου, τη βάφτισή του στον Ιορδάνη, τη μεταμόρφωσή του στο Φαγόρ, τα πάθη του που παρέχουν απάθεια, τα θαύματα, τα σύμβολα της Θείας Φύσεώς του, τα οποία πραγματοποιούνται με θεϊκή ενέργεια μέσα από την ενέργεια της σάρκας. Το σωτήριο σταυρό, την ταφή, την ανάσταση, την ανάλυση στους ουρανούς, όλα να τα ιστορείς με λόγο και με χρώματα. Μη φοβάσαι, μη διστάσεις. Γνωρίζω τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε μια προσκύνηση από την άλλη. Κάποτε ο Αβραάμ προσκύνησε του Υιού του Εμόρ όταν αγόρασε τη διπλή σπηλιά για να τη χρησιμοποιήσει ως τάφο. Άνδρες ασεβείς που είχαν άγνοια του αληθινού Θεού. Ο Ιακώβ προσκύνησε τον αδελφό του Ισάφ και τον Φαραώ, άνδρα Αιγύπτιο, αλλά προσκύνησε ακόμη και την άκρη του μπαστουνιού του Ιωσήφ. Όμως προσκύνησαν, αλλά δεν λάτρεψαν. Προσκύνησαν και ο Ιησούς του Δαβί και ο Δανιήλ, άγγελο του Θεού, αλλά δεν τον λάτρεψαν. Γιατί άλλο πράγμα είναι η λατρευτική προσκύνηση και άλλο εκείνη που προσφέρεται τιμητικά σε εκείνους που υπερέχουν σε κάποιο αξίωμα. Αλλά επειδή μιλάμε για την εικόνα και την προσκύνηση, ας κάνουμε γι' αυτά μερικές διευκρινήσεις. Η εικόνα λοιπόν είναι ομοίωμα που φέρει τα χαρακτηριστικά του πρωτύπου, με κάποια διαφορά όμως προς αυτό. Γιατί η εικόνα δεν είναι όμοια εξ ολοκλήρου προς το αρχέτυπο.
εικόνα λοιπόν ζωντανή, φυσική και απαράλλαξη του αράτου Θεού, είναι ο Υιός, ο οποίος φέρει στον εαυτό του ολόκληρο τον Πατέρα και ταυτίζεται εξ ολοκλήρου προς αυτόν, διαφέροντας μόνο ως προς το αιτιατό. Γιατί αίτιο φυσικό είναι ο Πατέρας, ενώ αιτιατό ο Υιός, επειδή δεν προέρχεται ο Πατέρας από τον Υιό, αλλά ο Υιός από τον Πατέρα. Από αυτόν εξάλλου έχει την ύπαρξη, αν και όχι ύστερα από αυτόν, πράγμα που σημαίνει τον γεννήτωρα Πατέρα. Υπάρχουν όμως και στο Θεό εικόνες και παραδείγματα όσων πρόκειται να γίνουν από αυτόν, δηλαδή η προαιώνια και πάντοτε αμετάβλητη βούλησή του. Γιατί το Θείο είναι κατά πάντα άτρεπτο και δεν υπάρχει σε αυτό καμιά μεταβολή ή σκιά μετατροπής. Αυτές τις εικόνες και τα παραδείγματα ονομάζει προορισμός ο Άγιος Διονύσιος, ο σπουδαίος γνώστης των θείων πραγμάτων, ο οποίος μαζί με το Θεό μελέτησε τα σχετικά με το Θεό πράγματα. Γιατί στη βούληση του Θεού ήταν αποτυπωμένα και αποκονισμένα όλα όσα είχαν προοριστεί από Αυτόν πριν από την δημιουργία και θα γίνονταν οπωσδήποτε, ακριβώς όπως κάποιος που θέλει να κτίσει ένα σπίτι συλλαμβάνει πρώτα και ζωγραφίζει το σχέδιο στο μυαλό του. Υπάρχουν επίσης και εικόνες των αοράτων και ατύπωτων πραγμάτων, τα οποία αποτυπώνονται σωματικά για να κατανοηθούν αμυδρά. Άλλωστε και η Θεία Γραφή παρουσιάζει το Θεό και τους Αγγέλους με τύπους και ο ίδιος θείος άντρας, ερμηνεύοντας την αιτία αυτού του πράγματος, λέει ότι δικαιολογημένα προβάλλονται οι τύποι των ατύπωτων και τα σχήματα των ασχημάτιστων, χωρίς να ισχύεται κανείς ότι η μόνη αιτία είναι η δική μας αναλογία, που δεν μπορεί να ανάγεται άμεσα προς τις νοητές θεωρίες και έχει ανάγκη από γνώριμες και προσαρμοσμένες στη φύση μας αναγωγές. Αφού λοιπόν ο Θείος Λόγος, φροντίζοντας για τη δική μας αναλογία και θέλοντας από παντού να βοηθήσει την αναγωγική μας ικανότητα, παρουσιάζει ακόμα και τα απλά και ατύπωτα με κάποιους τύπους, πώς να μην εξεικονίζει αυτά που έχουν πάρει σχήματα ανάλογα με τη δική μας φύση και τα ποθούμε βέβαια, αλλά δεν μπορούμε να τα δούμε, επειδή δεν είναι ορατά. Γιατί με την αίσθηση σχηματίζεται κάποια εικόνα στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου και από εκεί διοχετεύεται στην λειτουργία της κρίσης και αποθηκεύεται στην ύλη. Και ο θεολόγος Γρηγόριος λέει ότι αν και καταβάλει πολλές προσπάθειες ο νους, αδυνατεί να βγει έξω από τα σωματικά όρια, αλλά και τα αόρατα του Θεού. Από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος, γίνονται ορατά κατανοούμενα μέσω των δημιουργημάτων. Γιατί βλέπουμε στα κτίσματα εικόνες οι οποίες μας φανερώνουν αμυδρά τις θείες αντάβιες, όπως όταν λέμε ότι η Αγία Τριάδα, η υπεράρχεια, εικονίζεται με τον ήλιο και το φως και τις ακτίνες ή με την πηγή που αναβλύζει και με τον άμα που πηγάζει και με τη ροή ή με το δικό μας νου και το λόγο και το πνεύμα, ή με την τριανταφυλιά, το τριαντάφυλλο και την ευωδία. Η εικόνα επίσης λέγεται και εκείνη που σκεγγραφεί συμβολικά όσα θα γίνουν στο μέλλον, όπως η Κιβωτός και η Ράβος και η Στάμνα συμβολίζουν την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο και όπως το Φίδι συμβολίζει εκείνον που με το Σταυρό κατήργησε το δάγκωμα του αρχαίκακου φιδιού και η θάλασσα το νερό και η Νεφέλη το πνεύμα του βαπτίσματος, ακόμα η εικόνα λέγεται των γεγονότων η μνήμη ενός θαύματος ή κάποιας ποινής ή αισχύνης ή αρετής ή κακίας για τη μελλοντική ωφέλεια των θεατών με σκοπό να αποφεύγουμε τα κακά και να μιμηθούμε τις αρετές. Η εικόνα αυτή γίνεται με δύο τρόπους. Με τον λόγο που γράφεται στα βιβλία όπως ο Θεός χάραξε τον νόμο στις φλάκες και έδωσε εντολή να αναγράφουν οι βίοι των θεοφύλων των θεοφυλών ανδρών και με αισθητή θέα όπως έδωσε εντολή να τοποθετηθούν μέσα στην Κιβωτό η Στάμνα και η Ράβδο για ανάμνηση, έτσι και εμείς τώρα παριστάνουμε τις εικόνες των γεγονότων και τις αρετές. Η εξαφάνισε λοιπόν κάθε εικόνα και θέστησε νόμους αντίθετους προς εκείνον που πρόσταξε να γίνονται οι εικόνες ή να δέχεσαι κάθε εικόνα σύμφωνα με τον λόγο και τον τρόπο που ταιριάζει στην κάθε μία.
Αφού λοιπόν αναφέραμε τους τρόπους της εικόνας, ας μιλήσουμε και για την προσκύνηση. Η προσκύνηση είναι σύμβολο ταπείνωσης και τιμής, αλλά και αυτής γνωρίζαμε διάφορες μορφές. Πρώτα, τη λατρευτική προσκύνηση που προσφέρουμε μόνο στον καταφύσι προσκυνητό Θεό. Έπειτα την προσκύνηση που εξαιτίας του καταφύσι προσκυνητού Θεού προσφέρουμε στους φίλους και τους λειτουργούς του, όπως ο Ιησούς του Μαρή και ο Δανιήν προσκύνησαν τον Άγγελο ή στους τόπους του Θεού, όπως λέγει ο Δανιήν, να προσκυνήσουμε τον τόπο όπου στάθηκαν τα πόδια του. Ή στα αφιερώματα του Θεού, όπως λέει όλος ο Ισραήλ προσκυνούσε τη σκηνή και το λαό της Ιερουσαλήμ, περικυκλώνοντάς τον και πηγαίνοντας σε αυτόν για προσκύνηση από όλα τα μέρη, ακόμη και τώρα, ή στους άρχοντες που ορίστηκαν από αυτόν, όπως ο Ισάφ, ως μεγαλύτερο αδελφό του, που τον κατέστησε ο Θεός και τον Φαραώ. Γνωρίζω και την τιμητική προσκύνηση που απονέμεται μεταξύ των ανθρώπων, όπως έκανε ο Αβραάμ στους γιους του Μεμόρ. Ή απόρριψε λοιπόν κάθε προσκύνηση ή να τις δέχεσαι όλες με τον οφειλόμενο λόγο και τρόπο. Απάντησε λοιπόν στην ερώτησή μου. Είναι ένας Θεός ο Θεός? Ναι, θα μου πεις, όπως νομίζω ένας νομοθέτης. Τι λοιπόν νομοθετεί πάλι τα αντίθετα? Γιατί τα χειροδοί δεν είναι βέβαια έξω από την πτήση? Γιατί λοιπόν προστάτη να σκεπάζουν το ιερατήριο σκαλιστά χερουβίμ κατασκευασμένα από χέρια ανθρώπων? Ή είναι φανερό ότι είναι αδιανόητο να κάνουν εικόνα του Θεού επειδή είναι απερίγραφος και ασχημάτιστος ή κάποιου άλλου ως Θεού, για να μην προσκυνείται η κτήση λατρευωμένη ως Θεός, ενώ την εικόνα των χερουβίμ που είναι απερίγραπτά και παρίστανται με δουλοπρέπεια στο θρόνο του Θεού, προστάζει να την κάνουμε για να σκεπάζει με δουλοπρέπεια το ιερατήριο? Γιατί έπρεπε η εικόνα των θείων μυστηρίων να επισκιάζεται με την εικόνα των ουράνιων λειτουργών? Τι λες πάλι για την Κιβωτό, τη Στάμνα, το ιερατήριο? Δεν είναι χειροποίητα? Δεν είναι έργα ανθρωπίνων χεριών? Δεν είναι κατασκευασμένα από ευθερή, όπως λες εσύ, ύλη? Τι ήταν και η σκηνή ολόκληρη? Δεν ήταν εικόνα? Δεν ήταν σκιά και προεικόνηση? Λέει λοιπόν ο Θείος Απόστολος, αναφερόμενος στους ιερείς του νόμου. Εκείνοι λατρεύουν τα επουράνια με προεικονήσεις και σκιά, σύμφωνα με την εντολή που πήρε ο Μωυσής από τον Θεό για να κατασκευάσει τη σκηνή. Γιατί λέει, πρόσεξε να τα κάνεις όλα σύμφωνα με τον τύπο που σου υποδείχτηκε στο όρος. Όμως ο νόμος δεν ήταν εικόνα, αλλά ένα προσχέδιο εικόνας. Λέει λοιπόν ο ίδιος ο Απόστολος, αφού ο νόμος είναι η σκιά των μελλοντικών αγαθών και όχι η ίδια εικόνα των πραγμάτων, εάν λοιπόν ο νόμος απαγορεύει τις εικόνες, ενώ ο ίδιος είναι ένα προσχέδιο εικόνας, τι θα πούμε? Αν η σκηνή είναι σκιά και προτύπωση τύπου, πώς προστάζει ο νόμος να μην εικονογραφούν? Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι. Αλλά υπάρχει οπωσδήποτε καιρός για το κάθε πράγμα. Στα παλιά χρόνια ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, δεν εικονιζόταν καθόλου. Τώρα όμως, επειδή ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα και επικοινώνησε με τους ανθρώπους, απεικονίζω τον ορατό, το ορατό του Θεού. Δεν προσκυνώ την ίδια. Προσκυνώ όμως τον δημιουργό της ύλης, αυτόν που έγινε ύλη για μένα και καταδέχθηκε να κατοικήσει μέσα στην ύλη και πραγματοποίησε τη σωτηρία μου μέσω της ύλης. Και δεν θα πάψω να σέβομαι την ύλη με την οποία πραγματοποιήθηκε η σωτηρία μου. Τι σέβομαι όμως? Όχι ως Θεό μακριά μια τέτοια βαθμία, μακριά. Πώς άλλωστε θα μπορούσε αυτό που δημιουργήθηκε εκ του μηδενός να είναι Θεός, αν και το σώμα του Θεού είναι Θεός? Αφού με την υποστατική ένωση έγινε αμετάβλητα, διότι ακριβώς είναι και αυτό που το έκλεισε, αλλά και παρέμεινε αυτό που ήταν κατά τη φύση του. Σάρκα εμψυχωμένη με ψυχή λογική και νοερή, η οποία έλαβε αρχή και δεν είναι άκτιστη. Αλλά και την υπόλοιπη ύλη με την οποία συντελέστηκε η σωτηρία μου, τη σέβομαι και την υπολείπτομαι ως φορέα θείας ενέργειας και χάριτος. Ή μήπως δεν είναι ήδη το ξύλο του σταυρού, το τρισευτυχισμένο και τρισμακάριστο?
Μήπως δεν είναι ήδη το σεβάσμιο και Άγιον Όρος, ο τόπος του Γολγοθά? Μήπως δεν είναι ήδη η ζωοδότρια και ζωογόρος πέτρα, ο Άγιος Τάφος, η πηγή της Αναστάσεώς μου? Ή δεν είναι ήδη το μελάνι και τα Πανάγια βιβλία των Ευαγγελίων? Ή δεν είναι ήδη η ζωογόρος τράπεζα που μας χορηγεί τον άρθρο της ζωής? Ή δεν είναι ήδη το χρυσάφι και το αθήνι από τα οποία κατασκευάζονται τις σταυροί και πίνακες και αγγεία? Ή μήπως πριν από όλα αυτά το σώμα και το αίμα του Κυρίου μου, ή κατήργησε λοιπόν τον σεβασμό και την προσκύνηση όλων αυτών, ή υποτάξω στην εκκλησιαστική παράδοση και στην προσκύνηση των εικόνων του Θεού και των φίλων του, οι οποίοι αγιάζονται με το όνομα του Θεού και εξαιτίας αυτού επισκιάζονται με τη χάρη του Θείου Πνεύμα? Μην κατηγορείς την ίδια. Δεν είναι άξια περιφρονήσεων, γιατί τίποτα από όσα έγιναν από το Θεό δεν είναι άξιο περιφρονήσεων. Αυτό είναι δοξασία των μανιχαίων. Άτιμο είναι μόνο ότι δεν προήλθε από το Θεό, αλλά είναι δική μας εφεύρεση, που οφείλεται στην αυτεξούσια παρέκκληση και ροπή του θερήματός μας από το καταφύσι στο παραφύσι, δηλαδή η αμαρτία. Εάν εξαιτίας του νόμου ατιμάζεις τις εικόνες και τις απαγορεύσεις επειδή είναι κατασκευασμένες από ύλη, πρόσεξε τι λέει η Γραφή. Και μίλησε ο Κύριος στο Μωυσή και είπε: «Να κάλεσα ονομαστικά τον Βεσελεήλ, τον γιο του Ορί, που είναι γιος του Ορ, από τη φυλή του Ιούδα, και τον γέννησα με θείο πνεύμα σοφίας, σύνεσης και γνώσης, ώστε σε κάθε έργο να σκέπτεται και να αρχιτεκτονεί και να επεξεργάζεται το χρυσάφι και το ασύνη και το χαρκό και τα διάφορα είδη χρωμάτων, το γαλάζιο, το βαθύ κόκκινο και το κόκκινο το γνεσμένο και το δυσινή το κλωσμένο και τα λαξευμένα νυφάρια και τις ξύλινες κατασκευές και να κάνει όλα τα έργα. Εγώ λοιπόν έδωσα αυτόν και τον Ελιάβ, τον γιο του Αχισαμάχ από τη φυλή του Δαν, σε κάθε συνετό στην καρδιά. Εγώ έδωσα την ικανότητα να κάνουν όλα όσα σε πρόσταξα να κάνεις». Και πάλι είπε ο Μωυσής σε όλη τη συνάθρηση των Ισραηλιτών: «Ακούστε τα λόγια που διέταξε ο Κύριος λέγοντας: Συγκεντρώστε από τα υπάρχοντά σας και προσφέρετε τα στο Κύριο, καθένας με πρόθυμη την καρδιά. Προσφέρετε τις προσφορές σας στο Κύριο, χρυσάφι, ασύνη, χαρκό, φάσματα γαλάζια και πορφυρένια, κόκκινα δίνητα και μυσινιά, κλωσμένα και μαλλιά κατσικιών και δέρματα κλειαριών, βαμμένα κόκκινα και δέρματα γαλάζια και ξύλα που δεν θα πήγουν, και λάδι για το χρήσμα και φημίαμα για την αρμονική συνένωση και πετράδια από σάρδιο και πετράδια πολύτιμα για την επομήλα και την ποδηρή χιτώνα, και κάθε ικανός από εσάς να έρθει και να εργαστεί για όλα αυτά που διέταξε ο Κύριος να γίνει, δηλαδή τη σκηνή και τα λοιπά. Και ύστερα από άλλα, και έκανε τα δύο σμαράγδινα τετράδια να χουμπώνουν με πόρτα και επιχρυσωμένα και σκαλισμένα με χάραγμα σφραγίδα. Και πάλι, τα τετράδια ήταν 12, ανάλογα με τα ονόματα των γιών του Ιακώβ, τα οποία έφεραν χαραγμένα ανάγλυφα ως σφραγίδα. Κάθε τετράδια έφερε το όνομα μέσα από τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και πάλι, και κατασκεύασαν το παραπέτασμα της σκηνής του Μαρτυρίου με ύφασμα γαλάζιο και πορφυρένιο και κόκκινο, γνεσμένο και βυσσινή κλωσμένο, με υφαντά χερουβίν. Και πάλι, και κατασκεύασαν το κάλυμα πάνω από την κυβωτό από καθαρό χρυσάφι, και τα δύο χερουβίν. Να λοιπόν, που είναι σεβαστοί και εσείς τη θεωρείτε άτιμοι? Πράγματι, τι είναι ευθερέστερο από το κατσικίσιο μαλλί και τα χρώματα? Μήπως δεν είναι χρώματα το κόκκινο και το πορφυρένιο και το γαλάζιο? Να, και ομοίωμα το χερουβίν. Πώς λοιπόν ισχυρίζεσαι εξαιτίας του νόμου απαγορεύεις αυτό που ο νόμος πρόσταξε να κάνουν? Αν εξαιτίας του νόμου απαγορεύσεις τις εικόνες, καιρός είναι να τηρείς την Αγία του Σαββάτου και να περιτέμνεσαν, γιατί αυτά ο νόμος τα επιβάλλει ανυποφόρητα. Αλλά γνωρίζετε ότι αν τηρείτε τον νόμο, ο Χριστός δεν θα σας ωφελήσει σε τίποτα? Εσείς που θέλετε να σωθείτε με τον νόμο, στερηθήκατε τη χάρη. Δεν έβλεπε το Θεό ο παλαιός Ισραήλ, ενώ εμείς με ακάλυτο το πρόσωπο καθρεφτιζόμαστε τη δόξα του Κυρίου και αισθητά παριστάνομαι παντού το χαρακτήρα του, ενώ
τις αποθέντων Θεού λόγου και αγιάζονται την πρώτη από τις αισθήσεις, γιατί πρώτη αίσθηση είναι η όραση, όπως και με τους λόγους στην ακοή, γιατί η εικόνα είναι υπόμνημα. Και ό,τι ακριβώς είναι το βιβλίο για όσους ξέρουν γράμματα, το ίδιο είναι για τους αγράμματους η εικόνα. Και ό,τι είναι για την ακοή ο λόγος, το ίδιο για την όραση η εικόνα. Αλλά με νοητό τρόπο ενωνόμαστε με αυτόν. Γι' αυτό πρόσταψε ο Θεός να κατασκευαστεί κυβωτός από ξύλα άσυντα και να τη χρυσώσουν ολόκληρη μέσα και έξω και να τοποθετήσουν σε αυτή τις φλάκες, τη λάβρο, τη χρυσή στάμμα και το μάμα για να θυμίζει αυτά που έγιναν και να προτυπώνει όσα θα γίνει. Και ποιος δεν θα τις ονομάσει αυτές τις εικόνες και ολοφάνερους κήρυκες. Και αυτά δεν βρίσκονταν στα πλάγια της σκηνής, αλλά μπροστά σε όλο το λαό. Και βλέποντας τα πρόσφεραν την προσκύνηση και τη λατρεία στο Θεό που ενήργησε μέσω αυτών. Είναι φανερό ότι δεν λάτρευαν αυτά, αλλά μέσω αυτών οδηγούνταν στην ανάμνηση των θαυμάτων και απέδιδαν την προσκύνηση στο θαύμα του, στο θαυματουργό Θεό. Γιατί ήταν εικόνες που υπήρχαν και υπόμνηση, τιμόμενες όχι ως θεοί, αλλά ως μέσα που οδηγούν στην ανάμνηση των θείων ενεργειών. Και 12 λίθους πρόσταψε ο Θεός να πάρουν από τον Ιορδάνη. Και λέει και για ποιο λόγο. Γιατί λέει, ώστε όταν σε ρωτάει ο γιος σου τι είναι οι πέτρες αυτές, να διηγήσει πως με θείο πρόσταγμα εξαφανίστηκε το νερό του Ιορδάνη και πέρασε η κύβωτος του Κυρίου και όλος ο λαός. Πώς λοιπόν εμείς να μην εικονογραφήσουμε τα σωτήρια πάθη και τα θαύματα του Χριστού του Θεού μας, ώστε όταν με ρωτάει ο γιος μου τι είναι αυτό, να του λέω ότι ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος και μέσω αυτού δεν πέρασε μόνο ο Ισραήλ τον Ιορδάνη, αλλά ολόκληρη η φύση επανήλθε στην αρχαία μακαριότητα και με αυτόν η ανθρώπινη φύση από τα πιο χαμηλά της γης ανέβηκε πιο πάνω από κάθε εξουσία και κάθισε στον ίδιο τον πατρικό θρόνο. Ναι, εντάξει, λέει, κάνε το εικόνισμα του Χριστού και αρκέσου σε αυτό ή και το εικόνισμα της μητέρας σου, της Θεοτόκου. Όσο μεγάλη ατοπία! Απερίφραστα ομολόγησες τον εαυτό σου εχθρό των Αγίων. Γιατί αν κάνεις εικόνα του Χριστού, κατά κανένα τρόπο όμως των Αγίων, είναι φανερό ότι δεν απαγορεύεις την εικόνα, αλλά την τιμή των Αγίων. Πράγμα που κανείς στους αιώνες δεν τόλμησε να κάνει ή δεν προσπάθησε να κάνει παρόμοιο εγχείρημα. Γιατί κάνεις την εικόνα του Χριστού, επειδή είναι δοξασμένος, απορρίπτεις όμως με δεδειγμία την εξεικόνιση των Αγίων, επειδή είναι αδόξαστη και επιχειρείς να αποδείξεις ψεύτικη την αλήθεια. Γιατί λέει ο Κύριος, ζω εγώ και εκείνους που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Και ο Θείος Απόστολος, ώστε δεν είσαι πια δούλος αλλά Υιός, και αφού είσαι Υιός θα γίνεις και κληρονόμος του Θεού μέσω του Χριστού. Και αφού συμμετέχουμε στα πάθη και θα δοξαστούμε μαζί με τον Θεό. Δεν ξεσήκωσε στον πόλεμο εναντίον των εικόνων, αλλά στην πραγματικότητα εναντίον των Αγίων. Λέγει λοιπόν ο Ιωάννης ο Θεολόγος και επιστήθιος μαθητής του Χριστού, ότι θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Γιατί όπως όταν ενώνεται το σίδερο με τη φωτιά, δεν γίνεται φωτιά ως προς τη φύση του, αλλά ως προς την ένωση και την πειράκτωση και την έθεξη. Έτσι και αυτό που θεούται δεν γίνεται Θεός ως προς τη φύση, αλλά ως προς τη μέθεξη. Δεν μιλώ όμως για τη σάρκα του σαρκοθέντος Υιού του Θεού, γιατί εκείνη έγινε άτρεπτα Θεός με την υποστατική ένωση και μέθεξη της στη Θεία Φύση, χωρίς να χρηστεί με την ενέργεια του Θεού, όπως ο καθένας από τους προφήτες, αλλά με την παρουσία όλου εκείνου που τον έχρισε, ότι όμως με τη θέωση και οι Άγιοι γίνονται θεοί, μας το λέει ο Ψαλμωδός. Ο Θεός στάθηκε σε σύναξη θεών και ανάμεσα σε θεούς κρίνει. Όταν δηλαδή ο Θεός στέκεται ανάμεσα σε θεούς, κατανέμει τις αξίες. Όπως λέει
ερμηνεύοντας αυτό ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στον Δαβίδ έδωσε υπόσχεση ο Θεός ότι θα του χτίσει ναό με τον Υιό του Σολομώντα και θα κατασκευάσει οίκο αναπαύσεώς του. Το ναό αυτόν τον οικοδόμησε ο Σολομών και κατασκεύασε χερουβίν, όπως αναφέρει το βιβλίο των Βασιλιών, και περιέβαλε τα χερουβίν με χρυσάφι και όλους τους τοίχους τους γέμισε τριγύρω με ανάγλυφα, χαραγμένα χερουβίν και φοινικόδεντρα μέσα και έξω. Δεν είδε στα πλάγια, αλλά τριγύρω, καθώς και με βόδια και λιοντάρια και ρίσκους. Δεν είναι πολύ πιο σεβασμίο να στολίζουμε όλους τους τοίχους του οίκου του Κυρίου με μορφές και απεικονίσεις Αγίων, παρά με άλογα ζώα και δέντρα. Πού είναι ο νόμος που παραγγέλνει δεν θα κατασκευάσεις κανένα ομοίωμα? Αλλά ο Σολομών δέχτηκε έξιση της σοφίας, χωρίς να εικονίζει το Θεό, έκανε χερουβίν και ομοιώματα λιονταριών και βοδιών, πράγματα που απαγορεύει ο νόμος. Και εμείς χωρίς να εικονίζουμε το Θεό, κάνουμε τα εικονίσματα των Αγίων. Γιατί, όπως τότε, και ο ναός και ο λαός εξαγνίζονταν με αίμα αλόγων ζώων και με στάχτη αποδαμάλι, ενώ τώρα εξαγνίζονται με το αίμα του Χριστού που μαρτύρησε την εποχή του Ποντίου Πιλάτου, καθιστώντας τον εαυτό του απαρχή των μαρτύρων. Αλλά ακόμα και η Εκκλησία έχει θεμελιωθεί και με το ιερό αίμα των Αγίων. Έτσι τότε ο οίκος του Θεού στολιζόταν με μορφές και παραστάσεις αλόγων ζώων, ενώ τώρα με μορφές Αγίων, οι οποίοι κατέστησαν τους εαυτούς τους ναούς, ένψυχους και λογικούς για να κατοικήσει ο ζωντανός Θεός πνευματικά. Ζωγραφίζουμε τον Χριστό, τον Βασιλέα και Κύριο, χωρίς να τον απογυμνώνουμε από το στράτευμά του, γιατί οι Άγιοι είναι ο στρατός του Κυρίου. Ας απογυμνώσει ο επίγειος βασιλιάς τον εαυτό του από το στράτευμά του και έπειτα τον Βασιλιά του και Κύριο. Ας βγάλει πρώτα αυτός τη βασιλική αλουργίδα και το διάδειμα και τότε να καταργήσει το σεβασμό προς εκείνους που θριάμβευσαν εναντίον του τυράννου και έγιναν κύριοι των παθών τους. Γιατί αν είναι κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού και μέτοχοι της Θείας Δόξας και Βασιλείας Του, πώς δεν θα γίνουν και μέτοχοι της επιγής δόξας Του, οι φίλοι του Χριστού? Δεν σας αποκαλώ δούλους, λέγει ο Θεός, αλλά εσείς ζωγραφίζουμε τον Χριστό, τον Βασιλέα και Κύριο, χωρίς να τον απογυμνώνουμε από το στράτευμά του. Γιατί οι Άγιοι είναι ο στρατός του Κυρίου. Ας απογυμνώσει ο επίγειος βασιλιάς τον εαυτό του από το στράτευμά του και έπειτα τον Βασιλιά του και Κύριο. Ας βγάλει πρώτα αυτός τη βασιλική αλουργίδα και το διάδειγμα και τότε να καταργήσει το σεβασμό προς εκείνους που θριάμβευσαν εναντίον του τυράννου και έγιναν κύριοι των παθών τους. Γιατί αν είναι κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού και δεν δέχει τη θεία δόξα και βασιλεία του, πώς δεν θα γίνουν και μέτοχοι της επιγής δόξας του, οι φίλοι του Χριστού? Δεν σας αποκαλώ δούλους, λέγει ο Θεός, αλλά εσείς είστε φίλοι μου. Θα τους στερήσουμε λοιπόν την τιμή που τους έχει δώσει η Εκκλησία? Πόπο φρασί χέρι, πόπο προκλητική γνώμη που αντιστρατεύεται στο Θεό και ενεργεί αντίθετα προς τα προστάγματά του. Δεν προσκυνάς την εικόνα, να μην προσκυνάς ούτε τον Υιό του Θεού, ο οποίος είναι η εικόνα του αοράτου Θεού, ζωντανή και χαρακτήρας απαράλλακτος. Προσκυνώ την εικόνα του Χριστού, ως σαρκωμένου Θεού της δέσποινας όλων των ανθρώπων, της Θεοτόκου ως μητέρας του Υιού του Θεού, των Αγίων ως φίλων του Θεού, οι οποίοι αντιστάθηκαν στην αμαρτία δίνοντας και το αίμα τους και μιμήθηκαν τον Χριστό, χύνοντας το αίμα του γι' αυτόν
ο οποίος προηγουμένως είχε ζήσει το δικό του αίμα για αυτούς και για όσους πολιτεύτηκαν ακολουθώντας τα ίχνη του. Αυτόν τα κατορθώματα και τα πάθη σου αφαθήτω, επειδή είναι αυτά αγιάζομαι και καλλιεργείται ο ζήλος μου να τα αναλυθώ. Και αυτά τα σέβομαι και τα προσκυνώ, γιατί ο σεβασμός της εικόνας μεταβαίνει ως πρωτότυπο, λέει ο Θείος Βασίλειος. Αν ανεγείρεις ναούς και για τους Αγίους του Θεού, τότε ύψωσε και τα τρόπαιά τους. Παλαιότερα δεν πτυζόταν ναός στο όνομα ανθρώπων, ούτε γιορταζόταν ο θάνατος των τυχαίων, αλλά τον πενθούσαν. Και ο οποίος άγγιξε νεκρό, θεωρείται ο ακάθαρτος, ακόμη και τον ίδιο τον Μωυσή ανάγγιξε. Τώρα όμως γιορτάζονται και μήνες των Αγίων. Πένθησαν το νεκρό σώμα του Ιακώβου, αλλά πανηγυρίζεται ο θάνατος του Στεφάνου. Ή λοιπόν κατάργησε και τις πανηγυρικές μνήμες των Αγίων που γίνονται αντίθετα προς τον Παλαιό Νόμο, ή επίτρεψε και τις εικόνες που είναι όπως εσύ ισχυρίζεσαι αντίθετες προς τον Νόμο. Όμως είναι αδύνατον να μην γιορτάζουμε τις μνήμες των Αγίων, γιατί αυτές προστάζει να γίνονται ο χορός των Αγίων Αποστόλων και των Θεοφόρων Πατέρων. Από τη στιγμή που ο Θεός Λόγος έγινε σάρκα και ομοιώθηκε εξ ολοκλήρου με εμάς, χωρίς αμαρτία, και ενώθηκε ασύνσιτα με την ανθρώπινη φύση και θέωσε αμετάβλητα τη σάρκα με την ασύνσιτη περιχώρηση της θεότητάς του και της σάρκας του, πραγματικά αγιαστήκαμε. Και από τη στιγμή που ο Υιός του Θεού και Θεός, ο οποίος ενώ ήταν απαθής κατά τη θεότητα, έπαθε κατά το ανθρώπινο πρόσλημα και ξεπλήρωσε το δικό μας χρέος, γίνοντας για μας πολύτιμο και αξιοθάμασο λίτρο, γιατί το αίμα του Υιού κινεί το έλεος του Πατέρα και είναι σεβαστό από αυτόν. Πραγματικά ελευθερωθήκαμε, και από τη στιγμή που κατεβαίνοντας στον Άδη τις πτυχές που από αιώνες ήταν δεμένες ανεχμάλωτες, κήρυξε άφεση και σαν τυφλές που ήταν τις ξανάδωσε το φως τους, και αφού έδεσε τον ισχυρό του Άδη με την υπεροχή της δύναμής του, ανέστησε τη σάρκα που για αυτόν πήρε από εμάς, κάνοντας την άφθαρτη. Γίνανε πραγματικά άφθαρτη. Από τη στιγμή επίσης που γεννηθήκαμε μέσω του ύδατος και του πνεύματος, πραγματικά υιοθετηθήκαμε και γίνανε πληρολόγοι του Θεού. Γι' αυτό ο Παύλος τους πιστούς τους ονομάζει Αγίους. Γι' αυτό δεν μενθούμε, αλλά γιορτάζουμε το θάνατο των Αγίων. Γι' αυτό δεν βρισκόμαστε κάτω από την κυριαρχία του νόμου, αλλά της χάριτος. Επειδή δικαιωθήκαμε με την πίστη και γνωρίσαμε τον μόνο αληθινό Θεό για τον δίκαιο, δεν υπάρχει νόμος. Δεν είμαστε υποδρομένοι σαν ήπια στα στοιχεία του νόμου. Αλλά αφού γίνανε άνδρες όρημοι, τρεφόμαστε με στέρεη τροφή, όχι με εκείνη που οδηγεί προς την ειδωλολατρεία. Ο νόμος είναι καλός, γιατί φωτίζει σαν λιχνάρι σε τόπο κακοτράχυλο. Αλλά μέχρι να φωτίσει η ημέρα, ήδη όμως ανάπηλε ο ίδιος στις καρδιές μας. Και ζωντανό νερό της θεογνωσίας κάλυψε τις θάλασσες των εθνών και όλοι γνωρίσαμε τον Κύριο. Πέρασαν τα παλαιά, μα όλα έγιναν καινούρια. Λέει λοιπόν ο Θείος Απόστολος τον Πέτρο, τον πρωτοκορυφαίο των Αποστόλων, εάν εσύ ενώ είσαι Ιουδαίος ζεις ως εθνικός και όχι ως Ιουδαίος, γιατί αναγκάζεις τους εθνικούς να ζουν σαν Ιουδαίοι. Προς τους Γαλάτες πάλι γράφει, πληροφορώ κάθε άνθρωπο που περιτέμνεται ότι είναι υποχρεωμένος να τηρήσει ολόκληρο τον νόμο. Στα παλιά τα χρόνια, επειδή δεν γνωρίζαμε τον Θεό, δουλεύαμε σε θεούς που δεν ήταν εκ φύσεως θεοί. Τώρα όμως που γνωρίσαμε το Θεό, ή καλύτερα που μας γνώρισε ο ίδιος ο Θεός, πώς να επιστρέψουμε πάλι στα ανίσχυρα και φτωχά στοιχεία. Είδα τη μορφή του Θεού την ανθρώπινη και σώθηκε η ψυχή μου. Βλέπω την εικόνα του Θεού όπως την είδε ο Ιακώβ, αν και διαφορετικά στη μία και στην άλλη περίπτωση, γιατί εκείνος είδε την άειλη μορφή του, που προμήνει το μελλοντικό γεγονός με τα άειλα μάτια του νου
ενώ εγώ βλέπω την εικόνα που ζωντανεύει σαν φωτιά, τη μνήμη του Θεού που έγινε ορατός με τη σάρκα. Η σκιά των Αποστόλων και τα σουδάρια και τα μαντήλια απομάκρυναν τις αρρώστιες και φυγάδευαν τα δαιμόνια. Πώς λοιπόν να μην δοξάζεται η σκιά και η εικόνα των Αγίων. Ή κατάργησε την προσκύνηση κάθε ύλης, ή μη καινοτομείς, ώστε να μετακινείς όρια αιώνια που έθεσαν οι πατέρες σου. Δεν παρέδωσαν μόνο γραπτός την εκκλησιαστική θεσμοθεσία, αλλά και με μερικές άγραφες παραδόσεις. Λέει λοιπόν ο Θείος Βασίλειος στο 27ο από τα 30 κεφάλαια περί του Αγίου Πνεύματος που απευθύνεται προς τον Αφιλόχιο καταλέξει τα εξής. Από τα δόγματα και τις διδασκαλίες που φυλάγονται στην Εκκλησία, αλλά τα έχουμε από τη γραπτή διδασκαλία και άλλα από την παράδοση των Αποστόλων που μας παραδόθηκαν και τα παραλάβαμε με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, που και τα δύο έχουν το ίδιο κύρος για την ευσέβεια. Κανείς λοιπόν να μην αντιλέγει σε αυτά, έστω κι αν έχει μικρή πείρα των εκκλησιαστικών θεσμών, γιατί αν επιχειρούσαμε να απορρίψουμε όλες τις παραδόσεις μας που δεν περιέχονται στην Αγία Γραφή, επειδή τάχα δεν έχουν μεγάλη ισχύ, θα κάναμε λάθος, ζημιώνοντας το Ευαγγέλιο στα πιο κέρια σημεία του. Αυτά τα λόγια είναι του Μεγάλου Βασιλείου. Από πού άλλωστε γνωρίζουμε τον Άγιο Τόπο του Κρανίου, το μήμα της ζωής? Δεν το παρέλαβαν τα παιδιά από τους πατέρες τους αγράφους. Γιατί το ότι ο Κύριος σταυρώθηκε στον τόπο του Κρανίου και θαύτηκε σε μήμα που το σκάλισε ο Ιωσής στον βράχο, είναι γραμμένο το ότι όμως αυτά είναι εκείνα που προσκυνούμε τώρα, τα γνωρίζουμε από άγραφη παράδοση και πολλά άλλα παρόμοια με αυτά. Από πού ξέρουμε την τριπλή κατάντηση στο βάπτισμα? Από πού τη συνήθεια να προσευχόμαστε στραμμένοι προς την Ανατολή? Από πού την παράδοση των μυστηρίων? Γι' αυτό και ο Θείος Απόστολος Παύλος λέει: «Επομένως, αδελφοί, σταθείτε ακλόνητοι και κρατάτε τις παραδόσεις που διδαχτήκατε είτε προφορικά είτε με επιστολή μας». Αφού λοιπόν πολλά και τόσα σημαντικά παραδόθηκαν στην Εκκλησία αγράφως και φυλάχθηκαν μέχρι τώρα, γιατί λεπτολογείς για τις εικόνες? Οι ρίζες λοιπόν της γραφής και των πατέρων που αναφέρεις δεν καταδικάζουν την προσκύνηση των δικών μας εικόνων, αλλά των ειδωλολατρών που τις θεοποιούν. Δεν πρέπει λοιπόν εξαιτίας της καταχρήσεως των εθνικών να καταργήσουμε και τη δική μας προσκύνηση που γίνεται με ευσέβεια. Εξορκίζουν οι μάγοι και οι γόητες, εξορκίζει και η Εκκλησία τους κατηχουμένους, αλλά εκείνοι βέβαια επικαλούν οι δαίμονες, ενώ η Εκκλησία των Θεών εναντίον των δαιμόνων. Οι ειδωλολάτρες αφιερώνουν τις εικόνες στους δαίμονες και από τις αποκαλούν θεούς, ενώ εμείς τις αφιερώνουμε στον αληθινό Θεό που σαρκώθηκε και στους δούλους και φίλους του Θεού που απομακρύνουν τα στήθη των δαιμόνων. Εάν πάλι ισχυρίζεσαι ότι ο Θείος και θαυμάσιος επιφάνειος τις απαγόρευσε κατηγορηματικά, πρώτον είναι ενδεχόμενο να είναι ο λόγος του λόφος και πλαστός, να είναι δηλαδή κόπος άλλου και να έχει την επωνυμία άλλου, πράγμα που πολλοί συνηθίζουν να κάνουν. Δεύτερον, γνωρίζουμε ότι ο Μακάριος Αθανάσιος απαγόρευσε να τοποθετούν τα λίτσανα των Αγίων σε λιτσανοθήκες, ή μάλλον διέταξε να τα θάβουν στη γη, επειδή ήθελε να καταργήσει την άτοπη συνήθεια των Αιγυπτίων, οι οποίοι δεν έθαβαν τους νεκρούς τους, αλλά τους τοποθετούσαν σε κρεβάτια και φορεία. Ίσως και ο Μέγας Επιφάνιος, θέλοντας να διορθώσει κάτι τέτοιο, νομοθέτησε να μην κατασκευάζουν εικόνες, εάν βέβαια δεχθούμε ότι είναι δικός του ο λόγος. Γιατί ό,τι σκοπός του δεν ήταν να τις απομακρύνει, το μαρτυρεί η Εκκλησία του Ιδίου του Θείου Επιφανίου, που μέχρι σήμερα είναι στολισμένη με εικόνες. Τρίτον,
Το σπάνιο δεν μπορεί να γίνει νόμος στην Εκκλησία. Ούτε ένα χελιδόνι φέρνει την άνοιξη όπως ο Γρηγόριος ο Θεολόγος δέχεται. Και η αλήθεια, ούτε ένας λόγος είναι σε θέση να ανατρέψει την παράδοση όλης της Εκκλησίας από τα πέρατα της γης μέχρι τα πέρατα αυτής. Να δέχεσαι λοιπόν το πλήθος των γραφικών και πατερικών ρήσεων, που αν και η Γραφή λέγει τα είδωλα των δεθνών είναι ασήμι και χρυσάφι, έργα ανθρώπινων χεριών, όμως δεν απαγορεύει την προσκύνηση άψυχων, ισχυροποίητων έργων, αλλά των εικόνων, των δαιμόνων. Ό,τι βέβαια οι προφήτες προσκύνησαν αγγέλους και ανθρώπους και βασιλείς και ασεβείς και ράβδο, έχει λεχθεί, λέει επίσης και ο Δαβίν, και προσκυνείται το υποπόδιο των ποδιών του. Ο Ισαΐας εξ ονόματος Θεού λέει, ο ουρανός είναι θρόνος μου, ενώ η γη υποπόδιο των ποδιών μου. Ο ουρανός και η γη στον καθένα είναι φανερό ότι είναι κτίσματα. Και ο Μωυσής επίσης και ο Αρών μαζί με όλο τον λαό προσκύνησαν χειροποίητα πράγματα. Λέει λοιπόν ο Παύλος, ο χρυσός μελωδός, πέπιξ της Εκκλησίας, στην προς Εβραίους επιστολή. Όπως ο Χριστός ήρθε ως αρχιερέας των μελλοντικών αγαθών μέσω μιας μεγαλύτερης και τελειότερης σκηνής, όχι χειροποίητης, δηλαδή πως δεν ανήκει σε αυτήν την κτήση, και πάλι ο Χριστός δεν εισήλθε σε χειροποίητα άγια αντίγραφα των αληθινών, αλλά στον ουρανό, ώστε τα προηγούμενα άγια και η σκηνή και όλα όσα υπήρχαν μέσα σε αυτήν ήταν χειροποίητα, και ότι τα προσκυνούσαν κανείς δεν αντιλέγει. Τι από αυτά είναι πιο φεγγοβόλο για να αποδείξει ότι οι εικόνες είναι βιβλία για τους αγράμματους και κήρυκες ακατάβαση της τιμής των Αγίων, που με την άηχη φωνή τους διδάσκουν εκείνους που τις βλέπουν και αγιάζουν τις δράσεις τους. Δεν έχω βιβλία, δεν έχω καιρό να διαβάσω. Μπαίνω στο κοινό ιατρείο των ψυχών, στην εκκλησία, ενώ με πνίγουν οι λογισμοί σαν αγκάθια. Με τραβάει η ομορφιά της ζωγραφικής να δω και σαν λιμόνα σε ευχαριστεί τη δράση μου και ασυνέχεια βάζει μέσα στην ψυχή μου τη δόξα του Θεού. Βλέπω την καρτερικότητα του μάρτυρα, την αναπόδοση των στεφανιών, και σαν φωτιά ανάβει ο ζήλος και η υποθυμία μου, και πέφτοντας προσκυνώ το Θεό μέσω του μάρτυρος και κερδίζω τη σωτηρία. Δεν έχεις ακούσει τον ίδιο Θεοφόρο Πατέρα που λέει στο λόγο του στην αρχή των Ψαλμών ότι επειδή το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει ότι το ανθρώπινο γένος οδηγεί δύσκολα προς την αρετή και είναι ράθιμο, ανέμειξε το μέλος με τις ψαλμοδίες. Τι λες, δεν θα παραστήσω και με το λόγο και με τα χρώματα το μαρτύριο των μαρτύρων και δεν θα το αγκαλιάσω και με τα μάτια και με τα χείλια αυτό το θαυμαστό και στους αγγέλους και σε όλη την κτήση, αλλά οδυνηρός στο διάβολο και φοβερός στους δαίμονες, όπως είπε ο ίδιος ο προστήρας της Εκκλησίας. Και τι λέει προς το τέλος του λόγου, εγκομιάζοντας τους 40 μάρτυρες. Ο χορός Άγιος, ο σύστημα ιερό, ο συνασπισμός ακατάλυτος, ο κοινή φύλακης του ανθρωπίνου γένους, αγαθή κοινωνή φροντίδων, βοηθείς της δεήσης, ισχυρότατοι πρεσβευτές αστέρια της οικουμένης, άνθη των εκκλησιών. Εγώ μάλιστα λέω νοητά και αισθητά, εσάς δεν σας έκρυψε η γη, αλλά σας υποδέχθηκε ο ουρανός. Ανοίχθηκαν για σας οι πύλες του παραδείσου. Θέαμα άξιο για τη στρατιά των αγγέλων, άξιο για τους πατριάρχες, τους προφήτες, τους δικαίους. Πώς να μην ποθήσω να δω αυτό που ποθούν να δουν οι άγγελοι. Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς και ο αδερφός του και ο μόγνωμος Γρηγόριος, ο επίσκοπος Νήσης, λέει του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Νήσης από το συμπληρωματικό έργο, δηλαδή από την πραγματεία του περί κατασκευής ανθρώπου, κεφάλαιο τέταρτο. Όπως κατά τη συνήθεια των ανθρώπων, εκείνοι που κατασκευάζουν τις εικόνες των αρχόντων αποτυπώνουν το χαρακτήρα της μορφής και με τη στολή της πορφύρας
ζωγραφίζουν ταυτόχρονα και τη βασιλική αξία και όπως συνηθίζεται λέγεται και εικόνα και βασιλιάς, έτσι και η ανθρώπινη φύση, επειδή δημιουργήθηκε για να εξουσιάζει τα άλλα κτίσματα, έγινε σαν μια ένψυχη εικόνα που έρχεται σε κοινωνία με το αρχέτυπο και με την αξία και με το όνομά του. Του ιδίου από το πέμπτο κεφάλαιο της ιδίας πραγματείας. Η λαμπρότητα του θείου κάλους δεν παριστάνεται με κάποιο σχήμα και συμμετρική μορφή μέσω κάποιου καλού χρώματος, αλλά θεωρείται με την εμπειρία μιας απερίγραπτης μακαριότητος που παρέχει η αρετή. Όπως λοιπόν οι ζωγράφοι μεταφέρουν στις εικόνες και τα χρώματα με τα χρώματα της ανθρώπινης μορφής, στρώνοντας τις ταιριαυτές και κατάλληλες βαφές σε αυτό που μιλούνται για να μεταφερθεί όσο γίνεται ακριβέστερα η ομορφιά του αρχέτυπου στο μείον. Πρόσεχε ότι το θεϊκό κάλος δεν λαμπρύνεται με κάποιο σχήμα και με κάποιο ωραίο χρώμα και γι' αυτό δεν εικονίζεται, ενώ η ανθρώπινη μορφή με τα χρώματα μεταφέρεται στις εικόνες. Εφόσον λοιπόν ο Υιός του Θεού παρουσιάστηκε με ανθρώπινη μορφή, παίρνοντας μορφή δούλου και έγινε όποιος με τους ανθρώπους και βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, πώς δεν θα εικονιστεί? Και εφόσον κατά τη συνήθεια η εικόνα του βασιλιά λέγεται βασιλιάς και η τιμή της εικόνας μεταβαίνει στο πρωτότυπο, όπως λέει ο Θείος Βασίλειος, πως η εικόνα δεν θα τιμηθεί και δεν θα προσκυνηθεί, όχι ως Θεός, αλλά ως εικόνα του σαρκωμένου Θεού. Του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις, από λόγο που εκφωνήθηκε στην Κωνσταντινούπολη για τη θεότητα του Υιού και του Πνεύματος, και εις τον Αβραάμ από τον λόγο του οποίου η αρχή είναι κάτι τέτοιο, είναι. Κάτι τέτοιο παθαίνουν στους ωραίους λιμόνες όσοι αρέσκονται στο να βλέπουν τα άνθη, και ύστερα από μερικά από εδώ παίρνει προηγουμένως ο πατέρας το παιδί του δεμένο. Είδα πολλές φορές την τυπογραφία τη σκηνή του πάθους και δεν προσπέρασα τη θέα χωρίς να ανακρίσω, γιατί η τέχνη μου έδειχνε με ζωντάνια την υπόθεση. Παρίσταται ο Ισάκ δίπλα στο θυσιατήριο γονατισμένος και έχοντας δεμένα τα χέρια πίσω, ενώ ο πατέρας πατάει πίσω τα λυγισμένα πόδια και τραβώντας με το αριστερό χέρι τα μαλλιά του παιδιού προς το μέρος του, σκύβει στο πρόσωπό του που τον ατενίζει με οδύνη και κρατώντας στο δεξί το μαχαίρι το κατεβάζει για τη σφαγή και η κόψη του μαχαιριού αγγίζει κιόλα στο σώμα και τότε του έρχεται φωνή από τον Θεό που εμποδίζει την πράξη. Του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από την ομιμία της προς Εβραίους επιστολής. Κατά κάποιο τρόπο το πρώτο είναι εικόνα του Δευτέρου. Ο Μελχισεδέκ του Χριστού, όπως θα μπορούσε κανείς να ονομάσει το αρχικό σκιαγράφημα του ζωγράφου, σκιά της ζωγραφικής με χρώματα, γι' αυτό και ο νόμος ονομάζεται σκιά, ενώ η χάρη αλήθεια και πράγματα τα μέλλοντα, ώστε ο νόμος και ο Μελχισεδέκ είναι το προσχέδιο της ζωγραφικής με χρώματα. Η χάρη και η αλήθεια είναι η ζωγραφική με χρώματα, ενώ τα πράγματα είναι η μελλοντική αιωνιότητα, όπως η Παλαιά Διαθήκη είναι τύπος τύπου και η Νέα είναι τύπος των πραγμάτων. Λεοντρίου με Απόλλειος της Κύπρου, από το λόγο κατά Ιουδαίων, για την προσκύνηση του Σταυρού, του Χριστού και των εικόνων των Αγίων και των ιδίων των Αγίων μεταξύ τους και για τα λίτσαρα των Αγίων. Εάν λοιπόν με κατηγορείς πάλι Ιουδαίοι, λέγοντας ότι προσκυνώ το ξύλο του Σταυρού ως Θεό, γιατί δεν κατηγορείς τον Ιακώβ που προσκύνησε την άκρη του μπαστουνιού? Αλλά είναι ολοφάνερο ότι προσκύνησε το ξύλο χωρίς να το τιμά, αλλά μέσω του ξύλου προσκύνησε τον Ιωσήφ, όπως ακριβώς και εμείς μέσω του Σταυρού δοξάζουμε τον Χριστό και όχι το ξύλο. Εφόσον λοιπόν προσκυνούμε τον τύπο του Σταυρού, κατασκευάντας εικόνα του Σταυρού από οποιαδήποτε ύλη, πώς δεν θα προσκυνήσουμε την εικόνα αυτού που σταυρώθηκε? Και πάλι του ιδίου Λεοντίου. Όταν και ο Αβραάμ προσκύνησε σε εκείνους που του πούνησαν τον τάφο ανθρώπους ασεβείς και γονάτισε στη γη, δεν τους προσκύνησε ως Θεούς. Και ο Ιακώβ επίσης ευλόγησε τον Φαραώ που ήταν ασεβείς και ειδωλολάτρης, αλλά δεν τον ευλόγησε ως Θεό. Και τον Ισάφ επίσης έπεσε και τον προσκύνησε, αλλά δεν τον προσκύνησε ως Θεό. Και πάλι, πώς παραγγέλνει σε εσάς ο Θεός να προσκυνείτε και τη γη και τα όρη? Γιατί λέει, δοξάστε τον Κύριο και Θεό μας και προσκυνάτε αυτός το Άγιο όρος του και προσκυνάτε το στήριγμα των ποδιών του, επειδή είναι Άγιος, δηλαδή τη γη, γιατί ο ουρανός είναι θρόνος του
λέει, ενώ η γη στήριγμα των ποδιών του, όπως βεβαιώνει ο Κύριος. Και πώς ο Μωυσής προσκύνησε τον Ιωθόρ, που ήταν ειδωλολάτρης, και ο Δανιήλ τον Αρχοδονόσορα. Πώς με κατηγορείς, επειδή τιμώ και προσκυνώ εκείνους που τίμησαν και προσκύνησαν τον Θεό? Πες μου, δεν συμφέρει να προσκυνούμε τους Αγίους και να μην τους μυθοβολούμε όπως εσύ? Δεν συμφέρει να προσκυνούμε τους ευεργέτες και να μην τους πλειονίζουμε, ούτε να τους ρίχνουμε σε λάκκο με λάστι? Αν αγαπούσες τον Θεό θα τιμούσες, οπωσδήποτε και τους δούλους του. Και αν τα οστά των δικαίων είναι ακάθαρτα, πώς μετακομίστησαν τα οστά του Ιακώβ και του Ιωσήφ με κάθε τιμή από την Αίγυπτο? Πώς νεκρός άνθρωπος που άνοιξε τα οστά του Ελισσαίου αμέσως αναστήθηκε? Αν λοιπόν ο Θεός θαυματουργεί μέσω των οστών, είναι ολοφάνερο ότι μπορεί να θαυματουργεί και μέσω εικόνων και μύθων και άλλων πολλών, όπως έγινε και με τον Ελισσαίο, ο οποίος έδωσε τη ράβδο του στον δούλο του και του είπε να πάει και να αναστήσει με αυτήν τον γιο της Σωμανίκηνας. Και ο Μωυσής με τη ράβδο τιμώρησε τον Φαραώ και έσκησε τη θάλασσα και γλύκανε το νερό και άνοιξε τον βράχο και έβγαλε νερό. Και ο Σολομών λέει, ευλογήθηκε το ξύλο μέσω του οποίου γίνεται η σωτηρία. Και ο Ελισσαίος έριξε ένα ξύλο στον Ιορδάνη και έφερε προς τα επάνω σίδερο και το δέντρο της ζωής και το φυτό Σαβέκ, δηλαδή της συγχωρήσεως. Και ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στο ξύλο και ζωοποίησε το λαό με ξύλο. Επίσης που βλάστησε τη σκηνή, ανέδειξε την ιερατική φυλή του Ισραήλ. Αλλά ίσως μου πεις, σύ ο Ιουδαίος, ότι όλα τη σκηνή του μαρτυρίου τα διέταξε ο Θεός το Μωυσή να γίνουν, και εγώ σου λέω ότι ο Σολομών έκανε στο ναό πολλά και διάφορα πράγματα, γλυπτά και χωνευτά, τα οποία ούτε ο Θεός τον πρόσταξε να τα κάνει, ούτε η σκηνή του μαρτυρίου τα είχε, ούτε ο ναός που ο Θεός υπέδειξε στον Ιεζεκίηλ, και δεν καταδικάστηκε γι' αυτό ο Σολομών, γιατί αυτές τις μορφές τις έκανε για τη δόξα του Θεού, όπως τώρα και εμείς. Είχες κι εσύ πολλές και διάφορες για την ανάμνηση του Θεού εικόνες και σήματα, πριν τα στερηθείς εξαιτίας της αγνωμοσύνης σου, δηλαδή τη μοσαϊκή ράβδο, τις θεοχάρακτες πλάκες, την πυρέντορση βάτο, την ξηρένιδρη πέτρα, την μαναφόρο κυβωτό, το πυρένθεο θυσιαστήριο, το θεόνυμο πέταλο, το θεαφαντορικό εφούδο, τη θεία θεοσκιωτή σκήνη. Εφόσον λοιπόν και εσύ καταγινώσουν με όλα αυτά νύχτα και μέρα, λέγοντας δόξα σε σένα μόνε παντοκράτορα Θεέ, ο οποίος με όλα αυτά έκανε στον Ισραήλ θαυμαστά έργα, και εφόσον με όλα αυτά τα του νόμου που είχες κάποτε, πέφτοντας προσκυνούσες το Θεό, βλέπεις ότι μέσω των εικόνων προσφέρεται στο Θεό η προσκύνηση. Και ύστερα από μερικά, εκείνος που αγαπά ειλικρινά ένα φίλο ή βασιλιά, και μάλιστα τον ευεργέτη του, έστω και αν δει το γιο του, το ραβδί του, το θρόνο του, το στεφάνι του, το σπίτι, το δούλο του, τα πιάνει και τα ασπάζεται, και μέσω αυτών τιμά τον ευεργέτη του, τον βασιλιά και προπαντός το Θεό. Μακάρι σου το επαναλαμβάνω να κατασκεύονται και εσύ εικόνες μοσαϊκές και προφητικές και κάθε μέρα να προσκυνούσες αυτές το δεσπότη του Θεό. Όταν λοιπόν δεις παιδιά των χριστιανών να προσκυνούν το Σταυρό, μάθε ότι προσφέρουν την προσκύνηση στο Χριστό που σταυρώθηκε και όχι στο ξύλο. Γιατί αν σέβονταν τη φύση του ξύλου, τότε θα προσκυνούσαν και τα δέντρα και τα άλση, όπως θα προσκύνησε σύ Ισραήλ κάποτε, λέγοντας στο δέντρο και στο λίθο ότι σύ είσαι Θεός μου, σύ με γέννησες. Εμείς όμως δεν λέμε αυτά στο Σταυρό, ούτε στις μορφές των Αγίων, γιατί δεν είναι θεοί μας, αλλά βιβλία ανοιγμένα για την ανάμνηση του Θεού και απόδοση τιμής σε αυτόν που τοποθετούνται φανερά στις εκκλησίες και προσκυνούνται. Γιατί εκείνος που τιμά το μάρτυρα, τιμά το Θεό, για τον οποίο ο μάρτυρας μαρτύρησε. Εκείνος που προσκυνά τον Απόστολο του Χριστού, προσκυνά αυτόν που τον απέστειλε. Και εκείνος που γονατίζει στη μητέρα του Χριστού, είναι φανερό ότι
στον Υιό της προσφέρει την τιμή, γιατί κανένας δεν είναι Θεός, παρά μόνο ένας, ο οποίος γνωρίζεται και λατρεύεται ως τριάδα και μονάδα. Αυτός που με τους λόγους του στόλισε το νησί των Κυπρίων είναι ο σωστός ερμηνευτής των λόγων του Μακαρίου Επιφανίου ή εκείνοι που μιλούν με την καρδιά τους. Άκουσε όμως τι λέει και ο επίσκοπος Γαβάλων Σεβυριανός. Σεβυριανού επισκόπου Γαβάλων από το λόγο στα γένια του Σταυρού. Πόση εικόνα του επικατάλατου έφερε ζωή στους προγόνους μας και ύστερα από μερικά. Πώς λοιπόν η εικόνα του επικατάλατου έφερε τη σωτηρία στο δοκιμαζόμενο από συμφορά λαό. Επομένως δεν θα ήταν περισσότερο σωστό να πει αν κάποιος από εσάς δαγκωθεί από φίλη να κοιτάξει ψηλά στον ουρανό προς τον Θεό ή σε σκηνή του Θεού και θα σωθεί. Αλλά παραβλέποντας όλα αυτά, μόνο την εικόνα του Σταυρού αίσθησε. Γιατί όμως τα έκανε αυτά ο Μωυσής, αυτός που είπε στο λαό, δεν θα κατασκευάσει για τον εαυτό σου μιλικτό, ούτε χωνευτό, ούτε κανένα ομοίωμα, όσα βρίσκονται πάνω στον ουρανό και όσα κάτω στη γη, και όσα τα νερά κάτω από τη γη. Αλλά γιατί τα λέω αυτά προς τον αγνώμονα? Πες μου, εσύ πιστότατε υπηρέτη του Θεού, αυτό που απαγορεύεις, αυτό κάνεις. Αυτό που γκρεμίζεις, το κατασκευάζει. Εσύ που λες δεν θα κάνεις γλυπτό και συντρίβεις το χωνευτό μου χάρη, εσύ κατασκευάζεις χάρη την οφείλη. Και αυτό όχι κρυφά, αλλά ολοφάνερα και σε όλους γνωστό. Αλλά εκείνα τα νομοθέτησα, λέει, για να κόψω τα υλικά της ασεβίας και να αποσπάσω το λαό από κάθε προστασία και ειδωλολατρία. Τώρα όμως κατασκευάζω το χωνευτό φίδι για να χρησιμεύσει ως προτύπωση της αλήθειας. Και όπως αίσθησα τη σκηνή και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν και κατασκεύασα ομοίωμα των αοράτων χειροβίων με ανοιχτά τα φτερά τους στα Άγια για να είναι τύπος και σκιά των μελώντων, έτσι ύψωσα και το φίδι σε στήλη για τη σωτηρία του λαού, ώστε με τη γνώση αυτών να προετοιμαστούν για να δεχθούν την εικόνα του σημείου του Σταυρού και μέσω αυτού το σωτήρα και λυτρωτή. Και ότι ο λόγος αυτός είναι πέρα για πέρα αληθινός, αγαπητέ. Άκουσε τον Κύριο που το βεβαιώνει λέγοντας και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να ύψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, ώστε ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν να μην χάνεται, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Κατάλαβε ότι για να απομακρύνει το λαό από την ειδωλολατρεία, επειδή ήταν ευόλιστος και έτοιμος γι' αυτό, νομοθέτησε να μην κάνουν κανένα ομοίωμα, διότι το φίδι που υψώθηκε ήταν εικόνα του πάθους του Κυρίου. Ότι δεν είναι καινούργια εφεύρεση ή εικόνες, αλλά αρχαίο και γνωστό και συνηθισμένο στους Αγίους και διακεκριμένους πατέρες. Άκουσε. Γράφεται στο βίο του Μακαριστού Βασιλείου από τον Ελάδιο μαθητή του και διάδοχο της ιεραρχίας του ότι ο Όσιος παρουσιάστηκε κάποτε με την εικόνα της Θεοτόκου, στην οποία ήταν ζωγραφισμένη και η μορφή του αημής του μάρτυρα Μερκουρίου. Παρουσιάστηκε ζητώντας το θάνατο του Άθεου και από στάδιο τυράννου Ιουλιανού. Την αποκάλυψη για αυτό το αίτημα τη δέχτηκε από την εικόνα αυτή, γιατί έβλεπε για λίγο τον μάρτυρα να χάνεται από την εικόνα και ύστερα από λίγο να κρατάει το δόρυμα το μέν. Στο βίο του Ιωάννη του Χρυσοστόμου γράφονται αυτολεξί τα εξής. Ο μακάριος Ιωάννης αγαπούσε υπερβολικά τις επιστολές του σοφότατου Παύλου και ύστερα από μερικά άλλα είχε μάλιστα σε εικόνα και τη μορφή του ιδίου του Αποστόλου Παύλου εκεί όπου αναπαυόταν για λίγο εξαιτίας της αδυναμίας του σώματός του, γιατί ξαγρυπνούσε περισσότερο από ό,τι επέτρεπαν οι φυσικές του δυνάμεις. Και όταν διάβαζε τις επιστολές του, ενατένιζε την εικόνα και τον πρόσχε σαν να ήταν ζωντανός, μακαρίζοντάς τον, και είχε με τη φαντασία του όλη τη σκέψη του σε αυτόν και επικοινωνούσε μαζί του μέσω της θεωρίας. Και ύστερα από άλλα, όταν έβαψε ο Πρόκλος να μιλάει ατενίζοντας την εικόνα του Αποστόλου και λέγοντας τη μορφή του να είναι όμοια με εκείνη που του φανερώθηκε, κάνοντας μετάνοια στον Ιωάννη, είπε, δείχνοντας με το δάχτυλο την εικόνα, «Συγχώρησέ με, Πάτερ, εκείνον που είδα να μιλάει μαζί σου είναι όμοιος με αυτόν και όπως καταλαβαίνω είναι πράγματι ο ίδιος».
Στο βίο της Οσίας Ευπραξίας αναγράφεται από την προϊσταμένη του μοναστηριού ότι της φανερώθηκε η δεσποτική μορφή του Κυρίου. Στο βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας γράφεται ότι προσευχήθηκε στην εικόνα του Θεοτόκου και ζήτησε αυτήν ως εγκύτρια και έτσι μπόρεσε να μπει μέσα στο ναό. Από το λιμονάριο του Αγίου Πατέρα μας Σοφρονίου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμου, διηγόταν ο Αβάς Φεόδωρος, ο Αιαλιώτης, ότι κάποιος μοναχός που ήταν έγκλειστος στο μοναστήρι του Όρους των Ελαιών ήταν πολύ μεγάλος ασκητής. Τον πολεμούσε όμως ο δαίμονας της Πορνείας. Σε μια περίπτωση, καθώς το επιτέθηκε με σφοδρότητα ο δαίμονας, άρχισε ο γέροντας να οδύρεται και να λέει στο δαίμονα: «Ως πότε θα μένεις ανυποχώρητος? Φύγε λοιπόν από κοντά μου, γέρασε το Αθήν». Τότε εμφανίζεται φανερά μπροστά του και του λέει: «Ορκίσουμε πως δεν θα πεις σε κανέναν αυτό που πρόκειται να σου πω και δεν θα σε ξαναπονεμήσω». Και του ορκίστηκε ο γέροντας με τον μάτον ύψιστο που κατοικεί στα ουράνια: «Δεν θα πω σε κανέναν ό,τι μου πεις». Τότε του λέει ο δαίμονας: «Μη προσκυνήσεις αυτή την εικόνα και δεν θα σε πολεμώ πια». Η εικόνα είχε τη μορφή της δέσποινάς μας, της Αγίας Μαρίας, της Θεοτόκου, που καθούσε στην αγκαλιά της τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Λέει ο εγκλειστός γέροντας του δαίμονα: «Άφησέ με να το σκεφτώ». Την άλλη μέρα πηγαίνει στον Αβά Θεόδωρο, τον Αιλιώτη, που κατοικούσε τότε στη Λαύρα. Φαραώ και τα διηγείται όλα. Ο γέροντας τότε λέει στον έγκλειστο: «Πραγματικά, Αβά μου, παγιδεύτηκες που ορκίστηκες στον δαίμονα, ωστόσο έκανες καλά που τα εξομολογήθηκες. Είναι προτιμότερο σε σένα να μην αφήσεις την πόλη αυτή Πορνείου, στο οποίο να μην μπεις, παρά να αρνηθείς να προσκυνάς τον Κύριο και Θεό μας Ιησού Χριστό μαζί με τη μητέρα του». Αφού λοιπόν τον στήριξε και τον ενδυνάμωσε με περισσότερα γύρισε στον τόπο. Εμφανίζεται λοιπόν πάλι ο δαίμονας στον έγκλειστο και του λέει: «Τι συμβαίνει, κακόγερε? Δεν μου ορκίστηκες ότι δεν θα τα έλεγες σε κανέναν? Και γιατί θα εξομολογήσεις όλα σε αυτόν που ήρθε σε σένα? Σου το λέω, παλιόγερε, ότι την ημέρα της κρίσεως θα δώσεις λόγο ως επίορκος». Και ο έγκλειστος του αποκρίθηκε λέγοντας: «Αυτό που ορκίστηκα, το ορκίστηκα σε σένα, ότι επιόρκησα, το γνωρίζω. Πριν όμως επιόρκησα στον δεσπότη και δημιουργό μου, αλλά εσένα δεν σε ακούω. Βλέπεις ότι την προσκύνηση της εικόνας την είπε ως προσκύνηση του εικονιζόμενου, και πόσο κακό είναι το να μην την προσκυνούμε, και πόσο ο δαίμονας προτίμησε να τον παρασύρει σε αυτό παρά στην Πορνεία». Ενώ λοιπόν πολλοί ανέκαθεν μεταξύ των χριστιανών ιερείς και βασιλείς δέχτηκαν από το Θεό τη σοφία και θεοσέβεια και διέπρεψαν στο λόγο και στο βίο, και πολλές σύνοδοι Αγίων και Θεοπνεύστων Πατέρων συγκροτήθηκαν, γιατί κανείς δεν επιχείρησε να τα κάνει αυτά? Δεν θα ανεχθούμε να διδάσκεται νέα πίστη, γιατί από τη Σιών θα προέλθει ο νόμος, είπε προφητικά το Άγιο Πνεύμα, και λόγος Κυρίου από την Ιερουσαλήμ. Δεν θα ανεχθούμε να φρονούν άλλοτε άλλα και να αλλάζουν με τον καιρό, και η πίστη να γίνεται περίγελος και τέρση των μη χριστιανών. Δεν θα ανεχθούμε την υποταγή σε βασιλικό διάταγμα που επιχειρεί να ανατρέψει την παράδοση των βατέρων, γιατί δεν είναι γνώριμα των ευσεβών βασιλέων να ανατρέπουν τους εκκλησιαστικούς θεσμούς. Δεν είναι πατρικά αυτά, γιατί είναι ληστρικά όσα γίνονται με τη βία και όχι με την πειθό. Και μάρτυρας όλων αυτών είναι η δεύτερη σύνοδος της Εφέσου, πως τώρα χαρακτηρίζεται με την επωνυμία ληστρική, επειδή εκδιάστηκε από βασιλικό χέρι όταν φωνεύτηκε εκεί ο μακάριος Φλαβιανός. Αυτά είναι έργο των συνόδων και όχι των βασιλέων, όπως είπε ο Κύριος: «Όπου συναχθούν δύο ή τρεις στο όνομά μου, βρίσκομαι εκεί ανάμεσά τους». Ο Χριστός δεν έδωσε την εξουσία να δένουν και να λύνουν τις αμαρτίες στους βασιλείς, αλλά στους αποστόλους και στους διαδόχους τους και στους ποιμένες και διδασκάλους. Ακόμα και αν άγγελος λέγει, ο Απόστολος Παύλος, σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο από εκείνο που παραλάβατε,
Τα παρακάτω ας τα αποσιωπήσουμε από επίκεια, περιμένοντας την επιστροφή τους. Αν όμως δούμε ότι η διαστροφή τους είναι χωρίς επιστροφή, τότε θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο. Αλλά ας το απευχηθούμε κάτι τέτοιο. Εάν κάποιος μπει σε ένα σπίτι, στο οποίο κάποιος ζωγράφος ζωγράφισε στους τοίχους με χρώματα την ιστορία του Μωυσή και του Παραώ, και έπειτα συμβεί να ρωτήσει για αυτούς που διέσχισαν τη θάλασσα, 46 σειρά, ποιοι είναι αυτοί, τι θα απαντήσει δεχόμενο στην ερώτηση? Δεν θα πεις ο λαός του Ισραήλ, ποιος χτυπά τη θάλασσα με το ραβδί? Δεν θα του πεις ο Μωυσής? Έτσι κι αν κάποιος εικονίσει τον Χριστό εσταυρωμένο και ερωτηθεί ποιος είναι αυτός, θα απαντήσει ο Χριστός, ο Θεός, ο οποίος σαρκώθηκε για μας, για μένα. Ναι, Δέσποτα, προσκυνώ όλα τα δικά σου πράγματα και με διακαή πόθο αγκαλιάζω τη θεότητα, τη δύναμη, την αγαθότητα, την ευτραχνία για μένα, τη συγκατάβαση, τη σάρκωση, τη σάρκα. Και όπως φοβάμαι να αγγίξω το πυρακτωμένο σίδερο, όχι εξαιτίας της φύσεως του σίδερου, αλλά εξαιτίας της φωτιάς που είμαι ενωμένη με αυτό. Έτσι προσκυνώ τη σάρκα σου, όχι εξαιτίας της φύσης της σάρκας, αλλά εξαιτίας της θεότητος που είναι υποστατικά ενωμένη με αυτήν. Προσκυνούμε τα πάθη σου. Ποιος είναι να προσκυνείται ο θάνατος? Ποιος είναι τα πάθη σε πτά? Όμως πράγματι προσκυνούμε το σωματικό θάνατο του Θεού μου και τα σωτήρια πάθη. Προσκυνούμε την εικόνα σου. Προσκυνούμε όλα τα δικά σου πράγματα, τους υπηρέτες, τους φίλους και πριν από αυτούς τη μητέρα, τη Θεοτόκο. Γι' αυτό ηγετεύω το λαό του Θεού, το έθνος το Άγιο, να κρατήσει γερά τις εκκλησιαστικές παραδόσεις. Γιατί η παραμικρή αφαίρεση από αυτά που μας έχουν παραδοθεί, σαν να αφαιρούμε μυθάρια από οικοδομή, γρήγορα θα γκρεμίσει ολόκληρη την οικοδομή. Ήθελε λοιπόν να παραμένουμε σταθεροί, άκαμπτη, ακλόνητη, στηριγμένη πάνω σε ασφαλή πέτρα που είναι ο Χριστός, στον οποίο αρμόζει δόξα, τιμή και προσκύνηση μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες. Αμήν. Mm-hmm.